Γάλας Πλακιδίας, κόρης του Θεοδοσίου Πρώτου, που εχμαλωτίστηκε από τους Ουσιγόρθους και έγινε γυναίκα του βασιλιά τους. Αργότερα η φιλόδοξη γυναίκα ανακατεύτηκε στην πολιτική σαν Αυγούστα, επί της βασιλείας του άντρα της Κωνσταντίνου III και του γιού της Βαλεντινιανού III. Το χρυσό αυτό μετάλλιο βρίσκεται στο Παρίσι, στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Έχω μια πορεία τώρα. Ο άντρας ήταν Ουσιγόρθος? Όχι, Ρωμαίος. Το οποίο με ξανάγκασε να παντρευτεί. Είναι γυναίκα του βασιλιά του Ουσιγόρθου. Αυτός άλλο, αυτή να πήγαγαν αυτοί. Μετά παντρεύτηκαν κανονικά τον Ρωμαίο. Ο άντρας της, ο αδερφός της που ήταν αυτοκράτορας, την ανάγκασε να παντρευτεί τον στρατηγό. Το οποίο αναγκήθηκε γι' αυτόν αυτοκράτορα. Και μετά πώς έφυγε από αυτόν και παντρεύτηκε τον Κωνσταντίνο III. Την αφήσανε μετά. Αρχικά ο Άλαρικ και μετά ο Αταούλφ την είχε παντρευτεί. Ο αδερφός του Άλαρικ. Ναι. Αλάρικ είναι ο Αλάρικος. Ναι, και μετά ο Αταούλφ. Είναι η του Αλάρικου στην Ελλάδα. Ναι. Όχι, κάτι άλλο γιατί για την καλά δεν έχεις. Κυρία Κλαδία. Καλά. Καλά πλασίδα εκεί να έχεις. Πού ήταν αυτή, σε ποια περιοχή ήταν, σε ποια εποχή ήταν, τελευταία γεγονότα της βασιλείας του Θεοδόσιου. Ναι, αδερφή του Ονόριου, αδερφή του Ονόριου είναι η καλά πλασίδα. Κάτι λίγο για τον αντίοχο μου σώμα. Θέλω να πω για την επιδρομή του Αλάρχου στην Ελλάδα. Πες το. Λοιπόν, ο Ευνούχος Ευτρόπιος δεν είχε καθόλου διάθεση, όπως θα εξηγήσουμε μετά από λίγο, να προλάβει όσα δυνάμει είχαν ο Ραφούς ο Ρουφίνος εναντίον της κεντρικής Ελλάδας. Ο Ρουφίνος είχε διορίσει αρχηγό στη φρουρά των Θερμοπυλών το Γερόντιο και ανθίποτο της Ελλάδας τον αντίοχο. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου. Άλλο, καμία σχέση. Που και οι δύο ήταν έτοιμοι να ανοίξουν τις πύλες της χώρας στον Αλάρχο. Ο Αλάρχος ήταν αρχηγός των Το Γότθον, τον Γερμανό, ναι. Αλλά άραγε υπήρξαν αυτοί οι άνθρωποι κοινοί προδότες, τυφλά όργανα του Ρουφίνου και παραβάτες των πιο ιερών καθηκόντων, απλώς για να επακούσουν στα παραγγέλματα του Πρωθυπουργού. Το πράγμα φαίνεται τόσο πιο πολύ απίθανο, όσο στο μεταξύ ο Ρουφίνος είχε θανατωθεί. Και διάφορες αποδείξεις φανερώνουν ότι άλλοι λόγοι υπαγόρευσαν την καταστροφική τους διαγωγή. Ο Ζώσιμος λέει ότι ο πατέρας του αντίοχου Μουσόνιος ήταν Έλληνας πολύ μορφωμένος και από τους τρεις γιους του, ο Μουσόνιος και ο Αξίοχος ήταν εφάμελοι με τον πατέρα τους και στη μόρφωση και στην καλοσύνη. Ενώ ο αντίοχος ήταν εντελώς διαφορετικός από αυτούς, ήταν άντρας πολύ πονηρός. Είναι γνωστό ότι ο Ζώσιμος δεν επαινεί συνήθως παρά μόνο τους εθνικούς και τους χριστιανούς γενικά, τους θλιτεύει πικρά. Ώστε δίκαια από την αφήγησή του μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο γέροντας Μουσόνιος και οι δυο του γιοι είχαν μείνει πιστοί στην αρχαία θρησκεία. Και ο τρίτος γιος, ο Αντίοχος, είχε σπαστεί τη νέα θρησκεία. Ναι. Οι εθνικοί ποιοι ήταν αυτοί που. Δωδεκαθεϊστές, παγανιστές. Αν που πίστευαν ακόμα στους δωδεκαθεϊστές. Ναι. Εκτός από αυτό, ο Ευνάπιος εξιστορεί ότι οι μοναχοί διευκόλυναν πολύ την επιδρομή του Αλάριχου, ναι, ναι. Επιβεβαιώνοντας ότι τι άφτασε αυτό τα σπήλας απέδειξε της Ελλάδος ή τον ταφέα η μάτι ερχόντων ακολύτως προς παρελισελθούσα ασέβεια. Από αυτά πιθανόν θεωρήθηκε ότι ο Ρουφίνος στην εκτέλεση των προδοτικών του αποφάσεων επωφελήθηκε προπάντων από την αντιπάθεια των χριστιανών στην ειδωλολατρεία που
αν και ήταν λίγοι στην κεντρική Ελλάδα, και όσο αυτά τα χρόνια έβλεπαν τους εθνικούς να εκτελούν τη λατρεία τους ανεμπόδιστα, ήταν διατεθειμένοι να συμμαχήσουν με τους Γότθους για να προκαλέσουν τελικά κύρια πληγή στους αντιπάλους τους. Φοβερό αυτό, συγκλονιστικό. Ναι. Δηλαδή, οι χριστιανοί. Όχι όλοι. Βασικά αυτοί που κάλεσαν. Αυτοί που συνεργάστηκαν. Όχι, να σου πω, αυτοί που συνεργάστηκαν με τον Λάρχο ήταν Αριανοί βασικά. Δηλαδή, αιρετικοί. Ναι, δεν ήταν Ορθόδοξοι. Δεν ήταν, ναι, άρα αρέσει. Οι περισσότεροι Γερμανοί ήταν Αριανοί. Όπως και αυτοί που ήταν στην Ελλάδα. Ήταν οι Γότθοι βέβαια Αριανοί. Ναι. Αλλά καθόλου λιγότερο χριστιανοί και ικανοί να βοηθήσουν στο θρίαβο των συμμάχων του. Ιδίως με την ιερή του καταστροφή. Αχ, αυτό του άφησαν. Ναι. Οι Γότθοι ήταν χριστιανοί δηλαδή. Αριανοί. Ναι. Και τμήμα του Ελλήνων που ήταν εδώ στην Ελλάδα ήταν, ναι. Ώστε, αν η γνώμη αυτή είναι αληθινή, ο Γερόντιος, ο Αντίοχος και οι γύρω τους νόμιζαν ότι υπηρετούν το συμφέρον της θρησκείας τους με το να συμμαχούν με τον Αλάριχο. Mm-hmm. Και έτσι εξηγείται πολύ πιο δίκαια η διαγωγή τους παρά με την απλή και κοινή προδοσία. Σωστό ισχύει αυτό, κατά ναι, 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 ναι. Καλά, είχα τώρα και. Όχι, βέβαια του δωροδόκησε και ο Ρουφίνος, έτσι, του δωροδόκησε με χρήματα. Ναι. Και αφήσαν τη φορά να περάσει στις Θερμοπύλες και τα λοιπά και στο Ισμό. Ο Ρουφίνος έκανε για προσωπικούς λόγους, για να λέει αυτό. Ναι, ναι. Αλλά οι Φρούρχοι δωροδοκηθήκαν να αφήσουν να περάσουν οι Γερμανοί. Ναι. Αλλά και άλλες αποδείξεις φανερώνουν ότι την πλεονεξία του Αλάριχου στην προκείμενη επιδρομή υπέθαλψαν οι θρησκευτικές θεωρίες που περίσχυσαν τότε. Μετά από το θάνατο του Ρουφίνου, όχι μόνο ο Ευτρόπιος δεν έκανε τίποτα για να εμποδίσει την εισβολή του ηγεμόνα των Γότων, αλλά τον ίδιο χρόνο, πιο το 395 και 96, ναι, ναι. Υπαγόρευσε νόμο στον Αρκάδιο, με τον οποίο αφαιρέθηκαν από τους ιερείς, τους προϊστάμενους και τους υπηρέτες των εθνικών ιερών, όλα τους τα προνόμια. Α, ήθελε να φέρει το χριστιανισμό λοιπόν αυτή. Και μετά από μερικά χρόνια, σαν να μην αρκούσαν οι καταστροφές των διαφόρων κτισμάτων της αρχαίας θρησκείας που έγιναν από τον Αλάριχο, ο Αρκάδιος διέταξε κατηγορηματικά με άλλο νόμο να γκρεμιστούν οι ναοί της ιδωλολατρίας και τα υλικά τους να χρησιμοποιηθούν σαν δημόσια οικοδομήματα. Mm-hmm. Δρόμους, βρύσες, τείχη και υδρογεία. Βέβαια, είχε έρθει και ο Στυλίχο από τη Δύση να βοηθήσει, βέβαια. Έτσι, δεν το λέει πιο κάτω. Όχι. Σε τι είναι ο μόνος που πολέμησε τον Αλάριχο ήταν ο Στυλίχο από τη Δύση. Είχε έρθει από την Ιταλία σαν τέρμα να βοηθήσει. Αλλά δεν νίκησε. Νίκησε σε μια μάχη, αλλά μετά τους νίκησε στην Ιλία κάπου. Από αυτό γίνεται φανερό και πάλι ότι αν οι διάδοχοι του Ρουφίνου δεν συνέχισαν τη συνεννόηση με τον Αλάριχο, όμως έβλεπαν τουλάχιστον ευχάριστα όσο αυτά σε έκανε, σαν αποτελεσματικά στην κατατρόπωση των τελευταίων λειψάνων της αρχαίας λατρείας. Συγκλονιστικά είναι αυτά. Mm-hmm. Οπωσδήποτε ο Αλάριχος, τον αναχώρησε από τη Θράκη, πήγε στην αρχή στη Μακεδονία και έπειτα στη Θεσσαλία, πάντα καταστρεφόμενος τα εν μέσω. Στις αρχές του 396, φτάνοντας κοντά στις Θερμοπύλες, ανήγγειλε κρυφά τον ερχομό του και στον Αντίοχο, τον Ανθίπατο, και στο Γερόντιο, τον προϊστάμενο της φρουράς των Θερμοπυλών. Mm-hmm. Και συγχρόνως ο Γερόντιος, αφού έφυγε μαζί με τους φρουρούς, άφησε ελεύθερη και ανεμπόδιστη την ναι. είσοδο των βαρβάρων στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Ο Ζώσιμος τα λέει αυτά. Ναι, ναι. Τα σχετικά βέβαια λέμε με αυτή την προδοσία του Γεροντίου αφισβητούνται από τους νεότερους ερευνητές. Δεν αναφέρονται με σαφήνεια από τους αρχαίους. Όχι, ο Ζώσιμος τα λέει καθαρά. Ο Ευγραφέας Ευνάπιος θεωρεί τη διάβαση των Γότων από τις Θερμοπύλες έργο προδοτών μοναχών χριστιανών. Ναι, ναι, το λέει ο Ευνάπιος. Το λέει ο Ευνάπιος. Ναι. Που όντας πολυπληθείς ακολουθούσαν το στρατό του Αλάριχου. Ναι, ναι. Ευνάπιος. Ο ναι. Αλάριχος, ναι. Λοιπόν. Εντάξει, και ο Ζώσιμος ήταν κόμις, Count. Και συγχρόνως ο Γερόντιος, αφού έφυγε μαζί με τους φρουρούς, άφησε ελεύθερη την υπόθεση. Λοιπόν, και αυτοί οι φρουρούς, οδηγούμενοι από πολυάριθμους μοναχούς, καταπλημμύρισαν τα πάντα ανάμεσα στις Θερμοπύλες και στην Αττική, τη Λωκρίδα, τη Φωκίδα, τη Βιωτία, λαιλατώντας και σφάζοντας όλους τους άντρες και χμαλωτίζοντας όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Mm-hmm. Η συμφορά ήταν τόσο ώστε ο Ζώσιμος, που έζησε αργότερα, μετά από 50 χρόνια, βεβαιώνει ότι ως τα χρόνια του φαίνονταν ακόμη τα σημάδια της. Ναι. Yeah. Ναι, το λέει. Στη Βιωτία, μόνο η πόλη των Θηβών που ήταν καλόχειρωμένη διέφυγε την πολιορκία. Γιατί ο Αλάριχος, επειδή δεν είχε πολιορκητικές μηχανές και επειδή τον ενδιέφερε η εύκολη λία, θεώρησε περιττό να καθυστερήσει εδώ. Αφού κατέβηκε όμως από τον Κυθερόνα στην Αττική, κατέστρεψε πρώτα το μεγάλο ιερό που σωζόταν ακόμη στη Λευσίνα, ναι, ναι, ναι. και θανάτωσε τον Ιλάριο και μερικούς άλλους ονομαστούς και πιστούς οπαδούς του αρχαίου δόγματος. Ναι. Έπειτα πλησίασε στην Αθήνα, που για την τύχη της σε αυτή την κρίσιμη εποχή υπάρχουν διάφορες παραδόσεις. Ναι. Ο Ζώσιμος δεν αναφέρει τίποτα για την Ελευσίνα, αν και η καταστροφή της φαίνεται σίγουρη.
είτε επιβεβαιώνεται κατηγορηματικά από τον Ευνάπιο. Μιλώντας για την Αθήνα, βεβαιώνει ότι ο Αλάριχος, όταν ήλθε με όλο το στρατό του εναντίον της πόλης, είδε στο τείχος να βρίσκεται η Αθηνά, που την υπεράσπιζε. Ναι, ναι, ναι. Όπως εικονίζεται στα γάλματα, δηλαδή οπλισμένη και κάπως έτοιμη να αντικρούσει τους εχθρούς και τον ήρωα Αχιλλέα, ναι. Έτσι όπως την παρουσίασε ο Ομήρος στους Τρώες, όταν πολεμούσε για να εκδικηθεί το θάνατο του Πάτροκλου. Και αφού σεβάστηκε αυτή την παρουσία, ο Αλάριχος ματέωσε κάθε επιχείρηση εναντίον της πόλης. Α, χάρη της Αθηνάς, ε! Ναι, είδαν όραμα. Το λέει ο Ζώσιμος, ήταν όραμα. Όραμα ήταν. Ναι. Και έστειλε κήρυκες για ειρήνη. Ναι. Και αφού δέχτηκε τις απαντήσεις των Αθηναίων και έλαβε και έδωσε όρκους, μπήκε με μερικούς άλλους ο γεμόνας των Εγώτων στην Αθήνα. Ναι. Και αφού φιλοφρονήθηκε και έκανε λουτρό και συμμετείχε σε δείπνο με τους διακεκριμένους της πόλης, και ακόμη αφού πήρε δώρα, αναχώρησε, αφήνοντας άθικτη και την πόλη και όλη την Αττική. Όχι, ήταν Λευσίνα κατάσταση, που είναι μέρος της Αττικής, εντάξει. Ναι. Γιατί ήδη κατά Λευσίνα. Αυτή η διηγήση του Ζώσιμου είναι πολύ μορφα αξιοσημείωτη. Ναι. Πρώτα δείχνει πόσο ήταν ακόμη ριζωμένες πεπιθήσεις στην αρχαία θρησκεία, γιατί ο ιστορικός αναφέρει σε σοβαρά εκείνη την προστασία της Αθηνάς και του Αχιλλέα. Καλά, και ο ίδιος ήταν το δεκάθεος ακόμα. Ελπίζοντας βέβαια ότι πολλοί από τους γνωστούς του θα την πίστευαν, έπειτα γίνεται φανερό από αυτή ότι η πόλη δεν έπαθε τίποτα από την επιδρομή του Αλάριχου. Όμως άλλες μαρτυρίες παρουσιάζουν διαφορετικά τα πράγματα. Ο Ρωμαίος ποιητής Κλαβδιανός, ο συνήθως. Ναι, ναι, ναι. Ο Άγιος Ιερώνυμος και ο ιστορικός της Εκκλησίας Φιλοστόργιος αναφέρουν ονομαστικά την Αθήνα ανάμεσα στις πόλεις που, αφού έπεσαν στα χέρια των βαρβάρων, έπαθαν από αυτούς. Τι ισχύει κατά τη γνώμη σας, καταστράφηκε ή όχι? Δεν καταστράφηκε η Αθήνα. Όχι, η Αθήνα, όχι. Και το Φιλοστόργιο δεν το βρήκα το βιβλίο του, δεν το έχω βρει. Mm. Τα άλλα τα έχω. Όμοια σαν απόδειξη των συμφορών που έπαθε τότε η Αθήνα, θεωρείται και αυτό ότι ο Συνέσιος, όπως θα δούμε, ήταν ένας από τους άνδρες εκείνους που, αν και έζησαν στο τέλος του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, μπορούσαν να θεωρηθούν σαν γνήσιοι Έλληνες των παλιών χρόνων. Ώστε η εντύπωση που του προξένησε η Αθήνα δίνει σε εμάς την έννοια της εντύπωσης που θα προξενούσε στον Πλάτων έως τον Αριστοτέλη, αν ξαφνικά, αφού ανασταίνονταν, επισκέπτονταν την πόλη στα χρόνια αυτά της παρακμής. Είχαμε παρακμήδι λοιπόν, ε. Όχι, δεν είναι παρακμή. Αλλά όμως μερικοί από τους νεότερους παρατηρούν ότι οι πιο πάνω μαρτυρίες για την άλωση της Αθήνας είναι αρκετά όριστες και η στενοχώρια και η πικρή ηρωνία του Συνέσιου, ο οποίος δεν αναφέρει τίποτα διαφορετικό για την επιδρομή του Αλάριχου, εξηγείται αρκετά από την παρακμή που η πόλη είχε από καιρό και χωρίς να πάθει νέες συμφορές. Απεναντίας, λένε, η αφήγηση του Ζώσιμου όχι μόνο είναι πιο ξεκάθαρη, όπως πιστεύετε κι εσείς, έτσι δεν είναι, και θα λέγαμε δικαιολογημένη, αλλά και συμφωνεί περισσότερο με τα πράγματα. Η Αθήνα έχει οχυρωθεί ακόμη από την πρώτη εκστρατεία των Γότθων και δεν έχει πάθει τίποτα από τον σεισμό που κατέστρεψε, όπως είδαμε πριν, τις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια από τις βασιλείες του Άλεντα. Ώστε φαίνεται λοιπόν πολύ πιο πιθανό ότι ο Αλάριχος, που δεν είχε πολιορκητικές μηχανές και γι' αυτό δεν επιχείρησε ούτε την πολιορκία της Στίβας, αρκέστηκε να πάρει μερικά δώρα και να μπει ειρηνικά στην πόλη για να απολαύσει μόνο για λίγες ημέρες τις ανέσεις και τα άλλα αγαθά της ζωής. Που σώζονταν ακόμη στην πόλη. Γιατί μόνο για λίγες ημέρες, τι έγινε? Συνεχίζει να καταστρέφει άλλες περιοχές. Την πήγε στην Πελπόννησο. Α, και μόνο την Αθήνα. Και μετά στην Ήπειρο, ναι. Εκτός από αυτά, παρατηρείται ότι τα περισσότερα έργα της αρχαίας τέχνης βρίσκονταν τότε στην Αθήνα. Και αναφέρονται ότι υπήρχαν και μετά από την επιδρομή των Γότθων. Ιδίως στο Κολοσσέο, άγαλμα της προστάτρης Αθηνάς. Και μερικοί άλλοι ανδριάδες θεών και ηρώων στην Ακρόπολη. Και βεβαιώνει κατηγορηματικά ο Συνέσιος ότι αυτά τα χρόνια είχε αφαιρεθεί από την ποικίλη στοά ο πιο ωραίος στολισμός της, δηλαδή η ζωγραφία του θάσου πολύγνωτου. Αλλά αναφέρει κατηγορηματικά ότι αυτή τη σύλληψη την έκανε η πλεονεξία κάποιου Ρωμαίου αυθύπατου. Τι θέλω να πω. Εσείς, οπότε, τη γλίτωσε η Αθήνα. Ναι. Κάτι άλλο? Όχι, αυτό. Λοιπόν, επίσης είπαμε κάτι τρελή από αυτούς τους 12 θεοτέτοιους, ναι. Αυτούς που τα βάζουν όλα ελληνικά κτλ. Λένε δήθεν ότι ο Θεοδόσιος, ο Α, κάλεσε τον Αλάριχο. Αφού ήταν νεκρός. Την εποχή που ήρθε ο Αλάριχος ήταν νεκρός ο Θεοδόσιος. Πώς τον κάλεσε? Και λένε διάφορα τρελά, ξέρω εγώ.